Γιώργος Καραμελιάς, εκδότης του Άρδιν, διανοούμενος, συγγραφέας και φίλος. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Λάμπρο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την εκδήλωση, για πες, γιατί έχει σημασία. Ναι, αύριο παρουσιάζω το βιβλίο μου το λυκόφως του μηδενισμού, σε σύνδεση με αυτό που λέω η σημερινή πραγματικότητα του μηδενισμού και του κενού, το οποίο εμφανίστηκε σε τέτοια έκταση την ώρα που γύρω μας ο κόσμος καίγεται κυριολεκτικά με την ιστορία του κυρίου Κασελάκη. Έχουμε ξαναμιλήσει το παρελθόν γι' αυτό. Έχω τονίσει ότι εδώ πρόκειται για μια ιστορία η οποία έχει αποδειχτεί πλέον, πια όλοι το έχουν δεχτεί. Την προώθησε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας μέσα στη λογική να προκαλέσουμε μια κρίση στο παλιό για να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι άλλο. Προκάλεσε αυτό το πράγμα όλα μέσα σε μια, αυτό που λέω, μηδενιστική λογική. Δηλαδή αυτό το οποίο κυριαρχεί, αυτό είναι το φοβερό, έτσι, σε ένα μεγάλο κομμάτι και του πολιτικού κόσμου και σε ένα μεγάλο κομμάτι και των διανοουμένων, είναι ότι ας πάει και το παλιάπελο, αρκεί εμείς να βρούμε κάποιο ρόλο. Δηλαδή μια λογική εντελώς καταστροφική, τη ζήσαμε την εποχή των μνημονίων, τη ζήσαμε έτσι με ποιο τρόπο κάποιοι σχεδιάζανε την καταστροφή της χώρας και την καταστροφή την οικονομική, έτσι, με το δραχμισμό και όλα τα υπόλοιπα, σε συμφωνία με διάφορες ξένες δυνάμεις, τις οποίες τις βλέπουμε σήμερα και πάλι να είναι έτοιμες να παίξουν το ρόλο τους στη Μέση Ανατολή. Αυτή η πραγματικότητα είναι που κυριολεκτικά σε κάνει να πονάς. Αυτή τη στιγμή κάνω ένα βιβλίο το οποίο ασχολείται με τη γενιά του 30, με τους μεγάλους μας ζωγράφους και που ξεκινάει από την κριτική ζωγραφική και το Αγιώρος. Είναι ένα βιβλίο που το είχα ετοιμάσει χρόνια και το δουλεύω τώρα, αλλά θα μιλήσουμε όταν θα βγει. Εκείνο που λέω είναι ότι είχαμε μια Ελλάδα με φοβερές προσωπικότητες, ανθρώπους με αγάπη φοβερή για την πατρίδα τους, οι οποίοι την έκαναν κυριολεκτικά να είναι ένα διαμάντι στην ευρωπαϊκή κουλτούρα. Μην ξεχνάμε ότι ο Σεφέρης και ο Ελίτης είναι εκείνοι δύο άνθρωποι που αγάπαγαν την πατρίδα τους και το τόνιζαν και έλεγαν ότι αυτό που αναζητώνε είναι ο ελληνισμός, και είναι αυτοί τα δύο Νόμπελ τα οποία έχουμε πάρει στην Ελλάδα. Και σήμερα έχουμε μια τέτοια κατάδια, μια έκπτωση την οποία ζούμε χωρίς προηγούμενο. Είναι δυνατόν να φανταστεί κανένας ότι σε ένα κόμμα που βγαίνει, ας πούμε, από την παράδοση της αριστεράς, το οποίο είχατε συμμετάσχει κάποτε ο Λεωνίδας Κύρκος, πιο πριν ο Μπάπης Δρακόπλος, άλλοι άνθρωποι, από μια παράδοση που είχε ανθρώπους κυνηγημένους, να βγαίνει αυτό το φαινόμενο του απολύτου μηδέν και όλη η λογική είναι ποιος θα διαχειριστεί το μηδέν. Αυτό το πράγμα θα πείτε αφορά μία περίπτωση. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Διότι όπως έχουμε δει όλοι, ήταν τέτοια η υπερπροβολή αυτού του φαινομένου. Ήταν τέτοια, δηλαδή έχει μεταβληθεί όλη σε ένα μεγάλο κομμάτι η ζωή των μέσων ενημέρωση και σε ένα πρωινάδικο. Και θα έπρεπε να έρθουν τραγικά γεγονότα. Ξεφούσκωσε όμως. Ξεφούσκωσε. Υπό την έννοια ότι το γεγονός ότι έρχεται ένας τύπος από το πουθενά και παίρνει ένα κόμμα ολόκληρο, έτσι, και το παίρνει μέσα από τα χέρια, δεν παίρνει να παρατηρητό. Πολύ περισσότερο που έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, προφανώς θα ασχοληθούν τα μέσα. Κάθε υπερβολή, βέβαια, έτσι. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα φαινόμενο και ενδεικτικό όλο αυτό που αναφέρεις. Αν το κόμμα αυτό ήταν σοβαρό, είχε πολιτικό περιεχόμενο, είχε πρόσωπα κλπ., δεν θα έρχονταν ένα τύπο με τσαγιονάρες να το πάρει σε μια σε δύο εβδομάδες μέσα. Άρα εκεί δεν είναι ο συγκεκριμένος είναι το ένα ζήτημα, το άλλο είναι το κόμμα ήταν όπως ήταν. Αλλιώς, δηλαδή, μπορεί να έρθει
να έρθει ένας τύπος από το πουθενά και να πάρει οποιοδήποτε κόμμα, αν το κόμμα αυτό δεν έχει πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι, λάμπρο, ότι βλέπει κανένας ένα σύνολο από ανθρώπους διανοούμενους, συγγραφείς, καθηγητές, που στηρίζουν όλο αυτό το φαινόμενο, που μέσα σε μία λογική που, όπως είπα, είναι η λογική του μηδενισμού. Γιατί? Και γιατί αυτό το φαινόμενο έχει εμφανιστεί με τέτοια ένταση σε ένα κομμάτι που ερχόταν από την αριστερά? Διότι επειδή από ένα σημείο και μετά, από το 1990, έτσι, με την κατάρρευση του Ανατολικού Στρατοπέδου και της Σοβιετικής Ένωσης, έπαψε να έχει κάποια οράματα, ό,τι να ήταν αυτά, στραβά, κουτσά, δεν έχει σημασία, να έχει κάποιο πρότυπο, ακολουθήθηκε μία λογική στη συνέχεια από χρόνο σε χρόνο, δεκαετία σε δεκαετία, που είναι αυτό που λέω μηδενισμού. Δηλαδή δεν έχουμε τίποτα, προσπαθούμε απλώς να επιβιώσουμε πολιτικά και να κυριαρχούμε, χρησιμοποιώντας πότε το ένα, πότε το άλλο. Προϋπόθεση το καμένο, ναι. Προϋπόθεση. Θα χρησιμοποιήσουμε τον κασελάκι. Επειδή έχεις αναφερθεί εκτενώς και έχουμε κάνει πολλές εκπομπές, έχεις γράψει βιβλία, έχεις κάνει εκδηλώσεις, προϋπόθεση του μηδενισμού, του γενικού μηδενισμού, ήταν να προηγηθεί ο εθνομηδενισμός. Διότι αν υπάρχει η αναφορά στο έθνος και σε ό,τι αυτό περικλεί, να μην τα επαναλαμβάνουμε, βεβαίως, δύσκολα μηδενίζεις τα υπόλοιπα. Έτσι. Άρα ήταν προϋπόθεση ο εθνομηδενισμός. Όταν μηδενίζεις την εθνική σου ταυτότητα, όταν μηδενίζεις το έθνος. Τα άλλα είναι εύκολα. Όλο αυτό ακριβώς είναι μέσα σε μία λογική, διότι επειδή το έθνος σου είναι εν κινδύνο, έχει προβλήματα και πρέπει να τα αντιμετωπίσει και εσύ λες ότι δεν υπάρχουν. Αυτό αναδεικνύεται από χαρακτήρες και από λογικές και από πολιτικές που είναι συνολικά μηδενιστικές. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει πώς θα πάει η παραγωγή της χώρας, προβάλλω διαρκώς μία λογική δώσε, χωρίς να έχω. Και εξάλλου οι ίδιοι όταν ήτανε παίρνανε. Δηλαδή είναι μία λογική η οποία δυστυχώς εκτός από τον εθνομηδενισμό επεκτείνεται και σε όλα τα υπόλοιπα. Στο στυλ ζωής, στις αξίες, στο πώς βλέπουμε τις οικογένειες των ανθρώπων. Στα πάντα φτιάνεται μία λογική η οποία λέει δεν υπάρχουν ταυτότητες, δεν υπάρχουν έθνη, δεν υπάρχουν φύλα. Αυτό δηλαδή που κοροϊδεύαμε και το έχουμε συζητήσει, λάμπρο, για αυτό το περιβόητο κίνημα ΓΟΟΚ και άλλα τέτοια, το βλέπουμε στην Ελλάδα μπροστά μας να αναδύεται και σε ποια χώρα, σε μια χώρα που απειλείται, που το κεντρικό της πρόβλημα έπρεπε να είναι η εθνική συσπήρωση και η ανάπτυξη αξιών που θα επιτρέψουν παραδείγματι να ξεπεραστεί η δημογραφική κρίση. Είδες που φτάσαμε, μισή-μισή πλέον, 70.000 παραπάνω, λέγαμε πριν 2-3 χρόνια, μιλάγαμε μαζί και έλεγα είναι 50.000 παραπάνω οι θάνατοι από τις γενείς. Τώρα είναι μέσα σε ένα χρόνο έγιναν 70.000 παραπάνω, έτσι. Και οι γεννήσεις πέσανε σε 70.000. Εξαφανίζεται, δηλαδή, μια πόλη. Εξαφανίζεται μεγάλη πόλη, μεγάλη ουσιαστικά. Δηλαδή εδώ το έθνος μας κινδυνεύει με εξαφάνιση υλική, φυσική εξαφάνιση, και εμείς ασχολούμαστε έτσι με τα μηδενιστικά τερτύπια τα οποία κάνουν, κούρασε αυτό, πούμε, διάφορες παρέες έτσι στην πρωτεύουσα και είναι μια κατάσταση κυριολεκτικά. Υπάρχει αντίδραση πάντως σε αυτό, επειδή έχει κουράσει αυτή η κατάσταση, έτσι, έχει κουράσει και δημιουργεί αντιδράσεις και οργή και θυμό, γιατί έχει παραγίνει. Υπάρχουν αντιδράσεις και η αντίδραση αυτή εκδηλώνεται και πανευρωπαϊκά, διότι δεν πρωτοτυπούμε. Έτσι. Αυτό επιβάλλεται, γίνεται προσπάθεια αυτό να επιβάλλει πανευρωπαϊκά. Παντού, διότι αυτά τα φαινόμενα είναι που έχουν οδηγήσει τη Δύση σε διάλυση. Βλέπεις στην Αμερική, είναι πρωτοφανές αυτό που συνέβη. Δηλαδή, καθαίρεσαν τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων οι ίδιοι οι Ρεπουμπλικάνοι. Γιατί δεν συνένεσε στο να κηρυχθεί σε πτώχευση η αμερικανική οικονομία. Δηλαδή, μιλάμε για τρελά. Ναι, ναι. Δηλαδή, τρελές καταστάσεις. Θα το βλέπει ο Λίνκολν και ο Ρούσβελτ και θα παθαίνουν. Δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. Δηλαδή, η κατάσταση της παρακμής
στην οποία βρίσκονται οι ηγετικές ομάδες στη Δύση είναι φοβερή. Και γι' αυτό υπάρχουν αντιδράσεις, όμως αυτό ακόμα δεν έχει αλλάξει τη συνολική εικόνα. Όχι. Πιστεύω τα ίδια φαινόμενα ήταν εκείνα που οδήγησαν και στο Ισραήλ, που υποτίθεται ήταν μια χώρα με υψηλή κουλτούρα ασφαλείας, να μπορούν να μπαίνει η Χαμάς και να μην υπάρχει στρατός να τους αντιμετωπίσει. Δηλαδή αυτό είναι ίδιου τύπου φαινόμενο. Και δυστυχώς τα παιδιά εκεί, τα 260 που σκοτωθήκανε, και μόνο οι μισοί ή και λιγότεροι επιβιώσανε, τι έκαναν? Έκαναν ένα φεστιβάλ ειρήνης κατά, ναι. Υπέρ της ειρήνης. Υπέρ της ειρήνης, ναι. Έτσι. Ναι. Δηλαδή είναι απίστευτο. Ναι. Είναι σε μια κουλτούρα τέτοια και απέναντί τους υπάρχει ο Ισλαμοφασισμός και δεν καταλαβαίνουν, ή εμείς ακόμα χειρότερα όταν πάρουμε τη δικιά μας, ένα μεγάλο κομμάτι, έτσι, της κατάστασης που υπάρχει. Και όπως λες, η κοινωνία αντιδρά, όμως η ελίτ δίνει μια εικόνα στρεβλή. Αυτό γίνεται και μέσα από τα μέσα, τα περισσότερα μέσα, έτσι, ειδικά τα τηλεοπτικά, δίνεται μια στρεβλή εικόνα η οποία αναγκάζει ανθρώπους. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που συνέβη με τον κύριο Μπέο. Και ο Μπέος είναι γνωστό τι πράγμα είναι, έτσι. Και όμως πήρε 55%. Γιατί? Διότι προσφεύγουν σε τέτοιους τύπους, έτσι, οι πολίτες, ακριβώς διότι απέναντί τους υπάρχει μια κατάσταση διάλυσης, αποσύνθεσης πολύ συχνά, και που για να μπορέσεις να τη μαζέψεις και στο κράτος θέλει τεράστια προσπάθεια και θέλει προσπάθεια όλων των Ελλήνων. Λοιπόν, αύριο τι ώρα είναι η εκδήλωση? Αύριο η εκδήλωση είναι 8.30 ώρα στον Ιαννό. Ωραία. Στον Ιαννό, έτσι, στη Σταδίου. Οπότε όποιοι φίλοι θέλουν θα πέσει και εκτενή συζήτηση. Δηλαδή έχουμε πει να γίνει μια απλή αρχική παρουσίαση και μετά να έχουμε μια πλατιά συζήτηση για το θέμα. Άψογα, καλή επιτυχία. Τα λέμε εμείς Πέμπτη Παρασκευή εκτενώς να μας πεις και τι συζήτηκε εκεί. Λοιπόν, Γιώργος Καλαμπαλιάς, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.